Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Αυτή η φωνή του αξέχαστου Μάνου Κατράκη, φίλες και φίλοι, διαβάζοντας την πορεία προς το μέτωπο του Οδυσσέα Ελίτη, μας εισάγει, πιστεύουμε, με τον καλύτερο τρόπο και στη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό, τον γνωστό καλό ηθοποιό που με χαρά υποδεχόμαστε τηλεφωνικά εδώ στο Sky Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλτινέ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, με αφορμή μια τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Κατράκη απόψε στα Χανιά. Και πραγματικά είμαστε πολύ συγκινημένοι που κάνουμε αυτό το πράγμα στη γενέτειρα του Μάνου του Κατράκη. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο να θυμόμαστε κάποιους καλλιτέχνες, κάποιους δημιουργούς που δεν είναι στα πρώτα τραπέζια, αν θέλετε, σε όλο αυτό το καλλιτεχνικό αλυσβερίσι, να το πούμε έτσι. Οι προβολείς δεν φωτίζουν πρώτα αυτούς, γιατί έτυχε να ασχοληθούν με πιο σωστά, πιο βαθιά, πιο ποιοτικά πράγματα, που ο πολύς λαός είναι λίγο απομακρυσμένος από αυτά. Που όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαράξει τη ζωή μας, έχουν χαράξει, αν θέλετε, την αισθητική μας, γιατί ο Κατράκης είναι αξεπέραστος, όπως ακούσατε προηγουμένως στην πορεία στο μέτωπο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην πω ακατόρθωτο, να ξαναδιαβάσει κανείς αυτά τα κείμενα με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεγάλη τιμή για μας που συμμετέχουμε και που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του έστω νοερά, με την πρωτοβουλία του Βασίλη του Σταθάκη και με αυτό τον πολυχώρο, τον καλλιτεχνικό χώρο που έχει το Κήπος Καφέ. Και πιστέψτε με, εμείς που προερχόμαστε από το κέντρο, από την Αθήνα, σπάνια γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και μάλιστα τέτοιο επίπεδο, επειδή είχα τη χαρά και την ευλογία να συμμετέχω σε αρκετές εκδηλώσεις στον κήπο. Είναι μια πολύ σπουδαία, μια μεγάλη στιγμή αυτή, αν θέλετε, και για τα Χανιά, αλλά και για τον κήπο και για μας, γιατί τιμούμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος θυσιάστηκε για τις ιδέες του, για πράγματα όπως είναι οι αξίες, όπως είναι η ιδεολογία, όπως είναι μια πολιτική τοποθέτηση την οποία πίστεψε πολύ βαθιά και ουσιαστικά και βασανίστηκε για αυτή και δεν πίστεψε επιφανειακά όπως συνηθίζεται πια στην εποχή μας. Ξέρετε, στην εποχή μας νομίζουν όλοι ότι άμα βγάλεις τη γραβάτα έγινες αριστερός και σε παίρνουν και από εταίρο της Ευρώπης, σε κάνουν εταίρα της Ευρώπης. Δεν έγινε έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν τους δώσανε το χρήσμα του αριστερού, σκεφτήκανε ότι είναι μία αποστολή αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να υποφέρουν για τις αξίες και τις ιδέες τους. Και υπήρχαν και συνέπειες, κύριε Βαλτινέ, γιατί πια πολύ εύκολα χρησιμοποιούμε όρους, τίτλους, οτιδήποτε είναι προς χρήση. Πολύ εύκολο. Όπως είπε και ο Τσαρούχης, ότι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα.
Ακριβώς, κρίμα όμως. Και ο Μάνος Κατράκης, που πολύ σωστά είπατε, από τα Χανιά, από το Καστέλι Κισάμου, αυτή ήταν η γενέτειρά του, άσχετα αν έφυγε έτσι πολύ μικρός, τα 10 του περίπου για την Αθήνα, είναι ένα παράδειγμα και για όλους. Δηλαδή είναι από αυτές τις μορφές της που έχουν μια οικουμενικότητα ως δημιουργοί, που ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί του, στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Ακριβώς. Ο Μάνος ο Κατράκης ήταν ένας ηθοποιός που οδήγησε πάρα πολλούς νέους, μίησε πάρα πολλούς νέους στην τέχνη του θεάτρου. Τους έκανε να αγαπήσουν έργα, ρόλους. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όταν τον είδα στον Ειδίποδα Τύρανο, είπα, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Θα γίνω σαν τον Κατράκη, να παίζω τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό κάποιος να σε εμπνέει και η ζωή και η δουλειά και εσάς κύριε Βαλτινέ να σας φέρνει την τύχη, την ευλογία να κάνετε τέτοια πράγματα σοβαρά. Ένας δημιουργός ο οποίος πέθανε σχεδόν πάνω στο, ναι μην πούμε στο σανίδι, λίγο μετά που τέλειωσε την ταινία «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, μια επίσης καταπληκτική ερμηνεία. Σχεδόν έφυγε μέσα σε αυτό που αγαπούσε, στη δουλειά που αγαπούσε. Ακριβώς. Και ο Κατράκης είχε το χάρισμα, αυτό που πρέπει να έχει η τέχνη. Ταυτόχρονα ήταν μεγαλειώδης, μεγεθυμένος και ταυτόχρονα ήταν απλός, λιτός. Τα εκφραστικά του μέσα δεν είχαν σχέση ούτε με υπερβολές, ούτε με φανφαρονισμούς. Ενώ ταυτόχρονα ήταν μεγάλος. Είναι αυτό που θέλει να φτάσει ο καθένας μας που εξασκεί αυτή την τέχνη. Δύσκολο βλέπετε, Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και θέλει μια τεράστια πορεία, μια ωριμότητα, μελέτη, θέλει πολλές ώρες πτήσης πάνω στο σανίδι. Ακριβώς. Και ο Κατράκης ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος. Εγώ είχα την ευλογία να κάνω και τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο πριν κάποια χρόνια και από την οποία όπως καταλαβαίνετε πέρασε. Βέβαια. Και ο Μάνος Κατράκης με πολλές απαγγελίες στα έργα του Μίκη και γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, εντός εισαγωγικών γνώρισα. Γιατί αν εξαιρέσουμε το Μίκη που ακόμα ζει, είναι αηθαλής και μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη, οι άλλοι έχουν φύγει. Και τον Κατράκη τον συνάντησα ελάχιστα και δεν είχα τη χαρά να παίξω μαζί του δυστυχώς, αλλά τον έβλεπα στις παραστάσεις. Και επιβλητικός ως άνθρωπος, ως μορφή, ως φωνή, ως ταλέντο. Επειδή πρέπει να πάτε για την πρόβα, για την εκδήλωση απόψε και σεβόμαστε πάρα πολύ το χρόνο και την προετοιμασία, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Βαλτινέ. Νομίζω θα απαγγείλετε και θα τραγουδήσετε κιόλας. Θα τραγουδήσω σε κάποια έργα που συμμετείχε ο Κατράκης, όπως ήταν το Άξιον Εστί. Θα απαγγείλω ένα κομμάτι από το Άξιον Εστί, το τελευταίο, το προφητικόν, το οποίο ταυτίζεται τόσο πολύ με την εποχή μας. Ναι, ναι, επίσης. Είτε απροκάλυπτα είτε καλυμμένα, γιατί ο ποιητής μίλησε αλληγορικά εκεί, αλλά αν κάποιος κάνει τις αναγωγές, θα δει πόσο σωστά έπεσε μέσα σε αυτό που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Θα έχουμε ομιλίες, θα έχουμε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τον Κατράκη, συγγενείς του, ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει θα τον τιμήσουν. Μια ζεστή λοιπόν βραδιά και κάπου εκεί θα είναι και σίγουρα θα είναι και ο... Μακάρι. Ο Μάνος Κατράκης με κάποιον τρόπο. Θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Θα είναι σίγουρα εκεί. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ χανιώτικο κοινό. Δεν ξέρω κι αν είναι και από άλλες πόλεις εδώ στην Κρήτη. Και είναι συγκινητικό το πόσο μέσα σε αυτή την ευτέλεια που ζούμε, μέσα σε αυτή την ξηρασία, την πνευματική, την ποιητική, την καλλιτεχνική, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι
που θέλουν να είναι κοντά στην μεγάλη, στην υψηλή τέχνη που εξασκούσε ο Μάνος ο Κατράκης. Είναι πολύ συγκινητική η συμμετοχή που υπάρχει σήμερα στον κήπο. Εμείς θα σας προτείναμε να το δείτε εκεί και με τους διοργανωτές, μιας και είναι και περίοδος εορτών και εφόσον και το δικό σας πρόγραμμα το επέτρεπε, να μπορούσε να γίνει και μια αυτή η εκδήλωση να μεταφερθεί και εδώ στο Ηράκλειο, γιατί ο Μάνος Κατράκης, όπως είπαμε, είναι μια φυσιογνωμία αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Παντού θα βρει ανθρώπους που τους αγγίζει αυτό το πρόσωπο. Μακάρι, θα το επιχειρήσουμε. Πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία από εκεί, γιατί ξέρετε, ο Βασίλης ο Σταθάκης που διευθύνει και που έχει όλη την οργάνωση του Κήπος Καφέ, σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, θα λέγαμε ότι όλες αυτές τις εκδηλώσεις ο Βασίλης τις χρηματοδοτεί από την τσέπη του. Πρέπει, ξέρετε, ο πολιτισμός, ο σωστός πολιτισμός, και όχι αυτός που σε καλεί για να βγάλει χρήματα, ο σωστός πολιτισμός πρέπει να έχει βοήθεια, πρέπει να έχει χορηγούς, χορηγία, είτε το κράτος, είτε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί καλός ή κακός, οι αξίες, οι ιδέες, τα έργα που έχουν κάτι να σου πούνε, χρειάζονται βοήθεια. Δεν είναι στην πρώτη προτίμηση του κοινού. Ενώ αντίθετα, είναι αυτά που περισσότερο από όλα χρειάζεται. Ο κόσμος ρέπει προς την ευτέλεια, ρέπει προς την κούφια διασκέδαση, στην ανώφελη διασκέδαση θα λέγαμε. Έτσι να χαζολογήσει, να περάσει την ώρα του, να χορέψει, να κουνηθεί, να τσιφτετελήσει εκεί πέρα. Και όλα ωραία και καλά. Αυτό θεωρεί διασκέδαση. Ίσως και ενώ η υψηλή τέχνη είναι ψυχαγωγία, είναι αγωγή της ψυχής. Και όσο απομακρυνόμαστε από αυτή, τόσο κινδυνεύουμε από τις σιρήνες και από όλους αυτούς τους δράκους που καιροφυλαχτούν και μας πίνουν το αίμα, όπως πολύ σωστά μπορεί να διαπιστώσει κανείς αυτό που βιώνουμε δηλαδή τώρα. Ξέρετε, είναι και οι εποχές περίεργες, να μην τις χαρακτηρίσουμε κάπως αλλιώς. Πολλές φορές και ο κόσμος μπερδεμένος ρέπει, όπως είπατε, ή προσπαθεί ή πιστεύει ότι σε αυτό το εύκολο και το πρόσχερο μπορεί να βρει το γέλιο, μια χαρά, χωρίς να εξετάζει αν ενδεχομένως αυτό του δώσει και μια διάρκεια, δηλαδή του γεμίσει και λίγο την ψυχή του. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν διαφωνώ ούτε με τη χαρά, ούτε με το γέλιο, ούτε με τη διασκέδαση, ούτε με το χαζολόγημα, ούτε με τη βόλτα, ούτε με τον έρωτα, ούτε με την ξεκούραση που χρειάζεται το μυαλό. Διαφωνώ και πιστεύω ότι είναι καταστροφικό να απέχεις εντελώς από όλα τα άλλα. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί η αναλογία είναι εφιαλτική. Η νεολαία μας σήμερα, αν βγείτε ένα Σάββατο βράδυ έξω, θα τη δείτε να χαζολογάει και να αναλώνεται σε ρηχά και σε ανούσια πράγματα. Μιλάω για τα μεγάλα ποσοστά πάντα, έτσι, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Μιλάω όμως για ένα 90-95%. Θα τους δείτε με τα σφινάκια μπόμπες, με τα ναρκωτικά, με τα μαγαζιά τα οποία προσφέρουν μια εντελώς ρηχή και επιφανειακή διασκέδαση, που ρέπουνε, αν θέλετε, προς ακόμα και σε επιβλαβή πράγματα. Ακούγομαι λίγο συντηρητικός και γέρος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να βγάλει άλλα συμπεράσματα. Δεν διαφωνώ ούτε με αυτό καν, το οποίο αυτή τη στιγμή κατηγορώ. Διαφωνώ με την παντελή απουσία του άλλου, της ουσιαστικής παράστασης, του θεάτρου, της ποίησης, ενός καλού βιβλίου, μιας καλής εφημερίδας, μιας συμμετοχής σε μια σωστή εκδήλωση που θα μάθει πέντε πράγματα, που θα διαβάσει πέντε πράγματα. Το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, όχι για να μας διευκολύνει και για να μας εισάγει σε κάποιους κόσμους, σε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία.
έχει γίνει απλώς για να μας ροκανίζει τη ζωή και τελικά να μας τη φάει ολόκληρη. Αυτά βλέπω, αυτά διαπιστώνω, σαν ένας καλλιτέχνης που οφείλω να τα διαπιστώσω, γιατί εμείς λιγάκι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα είτε με ευθεία είτε με λοξίματιά, αλλά να τα βλέπουμε βαθιά και ουσιαστικά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτά πρέπει να λέμε και δεν με ενοχλεί καθόλου να με πούνε και μεγάλο και γέρο και συντηρητικό. Όχι και προς Θεού. Προς Θεού, καλό είναι να τα επισημαίνουμε, κύριε Βαλτινέ. Ξέρετε, ο συντηρητισμός δεν είναι μετριότητα, ναι, είναι κορύφωση. Ναι. Το να μπορεί κανείς να βλέπει τα πράγματα όπως είναι, ρεαλιστικά και σωστά, ούτε με ενθουσιασμό, ούτε με στραβισμό, είναι να τα βλέπει σωστά. Και αυτό είναι δυστυχώς δύσκολο. Δύσκολο δουλειά. Και είναι μια εποχή για σκέψη. Είμαστε φυγόπονοι. Είναι εποχή για σκέψη, προσφέρεται να εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση για να γίνουμε επιτέλους Έλληνες. Γιατί δεν είμαστε πια Έλληνες, είμαστε Αμερικανάκια, είμαστε Ρωσάκια, είμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνες. Το DNA το ελληνικό έχει χαθεί, πρέπει να το ξαναβρούμε. Όχι μόνο να επικαλούμαστε την ελληνικότητά μας μέσω κάποιες αρχαιολατρίας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, είμαι απόγονος των... δεν είσαι. Δεν είσαι πια. Οι Έλληνες δεν ήταν έτσι. Οι Έλληνες δώσανε τα φώτα του πολιτισμού παντού. Εμείς τι δίνουμε? Δίνουμε με το ζόρι τις δόσεις που χρωστάμε από τα δάνεια για να πάρουμε κινητό. Αυτό. Ή προσπαθούμε να μπούμε σε μια σειρά να πάρουμε ένα μέρισμα. Κύριε Βαλτινέ, να πάρουμε λίγη ελεημοσύνη για να συνεχίσουμε. Ήμουνα πολύ απεσιόδοξο σήμερα, αλλά νομίζω ότι το όφυλα στη μνήμη του Κατράκη, γιατί αγωνίστηκε για όλα αυτά και νομίζω ότι προδώσαμε όλους αυτούς τους αγωνιστές που υποφέρανε. Και ήταν και άλλοι αγώνες με κίνδυνο ζωής, Μακρόνισος, Αϊστράτης, μπορούσαν να μην επιστρέψουν. Και όταν αυτοί οι αριστεροί λέγανε όχι, ήταν όχι. Δεν ήταν το όχι το οποίο έγινε ναι αργότερα. Δεν ήταν όχι στον έμφυα, ναι στον έμφυα. Όχι στα μνημόνια, ναι στα μνημόνια. Όχι στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, ναι στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Δεν ήταν τέτοια αριστερή. Και άλλες εποχές αναμφίβολα, αλλά αν δεν κοιτάμε και το παρελθόν, δεν μπορούμε να εκτιμούμε και να παίρνουμε αποφάσεις για το μέλλον. Ακριβώς. Αν δεν κοιτάμε πίσω. Κύριε Βαλτινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Για όσα μας είπατε. Προς Θεού, χαρά μας και μακάρι να ήσασταν εδώ, να ήσασταν και στο στούντιο που θα είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε πολύ περισσότερο. Είναι χαρά μας πάντα να μιλάμε μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη βραδιά. Γεια σας. Να είστε καλά.